Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές αυτού του εξαιρετικού συνεδρίου, αλλά και στο πολύ σημαντικό πάνελ, το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει το δημόσιο διάλογο για αυτό που λέγονται υποδομές, αλλά θα προσέφτε και μεταφορές. Γιατί από τη στιγμή που, αγαπητέ φίλε Νίκο, υπενήχθηκε στο κυκλοφοριακό ή την κατάσταση στην Αττική, προφανώς θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο και για μεταφορές. Και ευθύς εξ αρχής θα σας πω, χρησιμοποιώντας μια λέξη την οποία είπατε εισαγωγικά, να τα τακτοποιήσουμε λίγο. Να τακτοποιήσουμε με βάση το τι πρέπει να γίνει, ποιες είναι οι προτεραιοποιήσεις των έργων και ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι. Γιατί οι ανάγκες στη ζωή είναι απεριόριστες, αλλά οι πόροι περιορισμένοι. Ό,τι θα σας πω σε τίτλους ουσιαστικά με χρονοδιαγράμματα είναι και μια αίσθηση κοινωνικής λογοδοσίας της πολιτείας προς την κοινωνία. Και όλα είναι με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Οδικά έργα. Στα οδικά έργα η χώρα έχει κάνει άλματα προόδου. Απόδειξη αυτού είναι ότι με βάση τις τελευταίες ευρωπαϊκές μελέτες έχουμε πετύχει το στόχο μείωσης των δυστυχημάτων κατά 50% την τελευταία δεκαετία. Αυτό συνήθως στο δημόσιο διάλογο το προσπερνάμε με ευκολία, αλλά όποιοι εξημών κάθε εβδομάδα πηγαίναμε στο πέταλο του Μαλλιακού, ξέρουμε ποια είναι η διαφορά του τότε από το σήμερα. Και αυτό είναι επίτευγμα και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και ένα μήνυμα για το πώς πρέπει να λειτουργούμε μέσα και από χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι οι παραχωρήσεις, όταν οι πόροι είναι περιορισμένοι. Παρά τα αυτά, η χώρα, η πολιτεία, η κυβέρνηση έχει προτάξει κάποια ακόμα οδικά έργα τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά. ΒΟΑΚ. Τα δύο έργα προχωρούν, έχουν ξεκινήσει πρόδρομες εργασίες. Εκτιμούμε σε συνεργασία με την ανάδοχη εταιρεία και με το τραπεζικό σύστημα ότι θα έχουμε προχωρήσει σε οριστικοποίηση εγγράφων μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου για να μπορέσουμε να υπογράψουμε τη σύμβαση στις αρχές του 2025. Για ποιο κομμάτι? Για το κομμάτι Χανιά, Ηράκλειο, με την προώρηση η οποία υπάρχει. Ανεβαίνω λίγο την Ελλάδα, Πάτρα Πύργος. Πάτρα Πύργος, το έργο θα είναι έτοιμο το 2025. Εκτιμούμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι αυτού, το μεγαλύτερο κομμάτι, θα είναι έτοιμο μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Έχει δημοπρατηθεί και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στον Πράλος Άμφισσα. Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για το Γιάννα Κακαβιά και θα προχωρήσουμε στη συμβασιοποίηση του έργου. Το flyover στη Θεσσαλονίκη πηγαίνει με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Αυτό, χθες ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, το αποδέχονται πλέον και οι πολίτες, βλέποντας την εξέλιξη του έργου σε καθημερινή βάση. Που σημαίνει ότι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε θέσει, παρά τα εμπόδια, θα τηρηθεί στο ακέραιο. Το έργο θα παραδοθεί στους πολίτες στη Θεσσαλονίκη το 2027. Και ο Ε65, ένα έργο το οποίο παραδόθηκε έγκαιρα, το μεγαλύτερο τμήμα του μέχρι την Καλαμπάκα, όπως και το άκτιο Αμβρακία, θα ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο περίπου του 2026. Άρα διέτρεξα λίγο τη χώρα και προσέθεσα οδικούς άξονες με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που όλα έχουν καταληκτική ημερομηνία το αργότερο το 27. Αν δείτε συνεπώς το χάρτη της Ελλάδος και προσθέσετε τους δρόμους που ήδη έχουμε, σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα εγώ, την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για να γίνει βαριά συντήρηση άνω του 1 δισεκατομμύριου ευρώ, κύριε Φιλιππίδη, η ανθεκτικότητα που είπατε και η έννοια της συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών, νομίζω ότι θα είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο σημείο από ό,τι είμαστε σήμερα, που ήδη είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Δεύτερη ενότητα. Πού η χώρα είχε μείνει πάρα πολύ πίσω σε επενδύσεις? Στο σιδηρόδρομο. Και κυρίως, θα έλεγα εγώ, στις εμπορευματικές μεταφορές. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, δεν είμαστε χώρα της κεντρικής Ευρώπης, ώστε το κρίσιμο θέμα είναι πώς θα μετακινούνται οι πολίτες από μία χώρα στην άλλη. Εμείς έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο και δεν έχουμε αξιοποιήσει. Λιμάνια. Θα πρέπει συνεπώς τους ελληνικούς λιμένες να τους συνδέσουμε με το σιδηρόδρομο και να αξιοποιήσουμε τους δύο νέους ευρωπαϊκούς διαδρόμους που είναι το TEN-T. Ο ένας είναι αυτός που λέγεται οι τρεις θάλασσες και ο άλλος σιδηροδρομικός άξονας είναι τα Δυτικά Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος. Σε αυτούς τους άξονες η Ελλάδα έχει κάνει αρκετά σημαντικά βήματα. Και όπως άκουσα και προηγουμένως στην προηγούμενη συζήτηση, έχουμε εξασφαλίσει για πρώτη φορά σημαντική χρηματοδότηση. Για παράδειγμα,
Έχουμε εξασφαλίσει τον Ιούλιο του 24, δηλαδή πριν από λίγους μήνες, χρηματοδότηση για το Πύθιο Ορμένιο. Και θα υποβάλουμε πρόταση τον Ιανουάριο του 25 για να κλείσουμε αυτό το σημαντικό έργο που είναι το Αλεξανδρούπολη Πύθιο. Με αυτόν τον τρόπο, εμείς έχουμε κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά για να βγούμε προς την Ευρώπη και να φτάσουμε μέχρι την Ουκρανία. Όταν πήγαμε με τον Πρωθυπουργό στη Βουλγαρία, πρώτη επιλογή των Βουλγάρων ήταν να αξιοποιήσουν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολη. Κορυφαίο περιουσιακό στοιχείο και χαίρομαι που στους υπότιτλους της ενότητας αυτής αναφέρει τη λέξη Αλεξανδρούπολη. Ή για παράδειγμα, τον Ιούλιο του 24 εξασφαλίσαμε για πρώτη φορά χρηματοδότηση για να αναβαθμίσουμε την σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Πλωμαχώνας. Και τα δύο αυτά είναι πάνω στον σιδηροδρομικό άξονα των τριών θαλασσών. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία στον άλλο σιδηροδρομικό άξονα, που είναι η Θεσσαλονίκη-Ιδωμένη. Θεσσαλονίκη-Ιδωμένη, που δυστυχώς υπήρχε ένα τραγικό συμβάν στη Σερβία, μετά από 2 εβδομάδες θα πηγαίναμε στη Σερβία έτσι ώστε να προσφυγράψουμε ένα κείμενο 4 υπουργοί για να υπάρξει αυτός ο σιδηροδρομικός άξονας αναβαθμισμένος που θα βγάζει την Θεσσαλονίκη στην κεντρική Ευρώπη. Αυτά όλα συν ένα έργο που ήδη έχει ολοκληρωθεί ενώ ως προς την χρηματοδότησή του και έχει υπάρξει και ανάδοχος εταιρεία είναι το Ξώτες Καρβάλι, δηλαδή η σύνδεση του σιδηροδρόμου με τον Λιμένα στην Καβάλα, συν τα 460 εκατομμύρια ευρώ που έχουν εξασφαλιστεί για την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τα τραγικά συμβάντα του Ντάνιελ. Συν η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα-Βόλος, έτσι ώστε να αναβαθμίσουμε και το λιμάνι στο Βόλο, όλα αυτά αθροίζουν σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση τους τελευταίους 12 μήνες. Διαγωνισμοί οι οποίοι τρέχουν ή θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Και όλοι αυτοί έχουν ένα σχέδιο. Πώς θα συνδέσουμε τα λιμάνια με το σιδηρόδρομο και την Ευρώπη. Σε αυτά προσθέστε τον προαστιακό της Δυτικής Αττικής με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 100 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τον προαστιακό της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αφού πλέον η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης είναι προς τα δυτικά. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη ενότητα στην οποία έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις. Θεωρώ αυτονόητο ότι μεταξύ των παρεμβάσεων είναι η σηματοδότηση και τη τηλεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Και η 717 τελείωσε και οι επόμενες συμβάσεις ολοκληρώνονται και εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση και για τμήματα του σιδηροδρόμου που δεν είχαν ποτέ σηματοδότηση, όπως είναι το Αθήνα-Κιάτο, για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 24. Τρίτη ενότητα, τρίτη σημαντική ενότητα είναι άλλα έργα υποδομών. Μετρό Θεσσαλονίκη, δεν θα πω πολλά γιατί είναι ο κύριος Κουρέτας, αλλά το μετρό στη Θεσσαλονίκη θα αποδοθεί στους πολίτες τέλος του μήνα, όπως έχουμε δεσμευτεί, και η επέκταση προς την Καλαμαριά θα αποδοθεί στην κοινωνία μέχρι το τέλος του 2025. Γραμμή 4 στην Αθήνα. Γραμμή 4 στην Αθήνα είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο. Ένα έργο το οποίο είναι εμβληματικό, αλλά και δύσκολο. Δύσκολο όχι μόνο στην διάνοιξή του, αλλά και σε διάφορες εκπλήξεις ή δυσκολίες που έχουν προκύψει σε συγκεκριμένους σταθμούς. Οι διενέξεις, οι δικαστικές εκκρεμότητες είναι γνωστές, νομίζω, σε όλους αυτή την αίθουσα. Παρά τα αυτά, εργασίες γίνονται και εκτιμούμε ότι το 2026, και ο Κατσιγιάννης νομίζω ότι μπορεί να μας το επιβεβαιώσει, θα έχει τελειώσει η διάνοιξη όλης γραμμής 4 και από τους 2 μετροπόντικες και θα έχουν συναντηθεί στον Ευαγγελισμό. Χαίρομαι που κουνάτε καταφατικά το κεφάλι, άρα τα χρονοδιάγραμματα που λέω είναι συμφωνημένα με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η τρίτη ενότητα, προσθέτω άλλο ένα εμβληματικό έργο. Το είδαμε λίγο προηγουμένως. Καστέλι. Όσοι φέτος το καλοκαίρι, αλλά και πέρσι, προσγειωθήκατε στο Ηράκλειο της Κρήτης, προφανώς και θα ήσασταν εξαιρετικά δυσαρεστημένοι από αυτό που συναντήσατε. Πάρα πολύ κακή εικόνα αεροδρομίου. Αλλά μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. 9,2 εκατομμύρια επισκέπτες το 24 στο Ηράκλειο. Η Θεσσαλονίκη έχει 5,5 εκατομμύρια. Η Θεσσαλονίκη που βλέπουμε πως είναι το αεροδρόμιο της μετά την παραχώρηση
έχει 5,5 εκατομμύρια. Το Ηράκλειο με 9,2 πού να αντέξει. Και όποιοι πιστεύουν ότι ξαφνικά μπορεί να κάνεις ένα νέο αεροδρόμιο σε ένα χρόνο, δεν έχουν αίσθηση της πραγματικότητας. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι συνεπώς έχει ολοκληρωθεί σε ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 40% και πρόσφατα είχαμε την δυνατότητα να το επισκεφτούμε. Πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλά απρόβλεπτα, απαλωτριώσεις, αρχαιολογικά, διάνοιξη δρόμων, σύραγγες, ΔΔΕ, ΑΔΜΙΕ, πού θα μπει το ραντάρ, πώς θα μπει το ραντάρ. Είναι πραγματικά ένα ολόκληρο σχολείο το να χτίσει ένα καινούργιο αεροδρόμιο. Εκτιμώ ότι θα είμαστε έτοιμοι το 27. Και προσέξτε, λειτουργούμε όλοι, δημόσιο και ιδιωτικό τομέας, συνεκτικά για να είμαστε συνεπείς στα χρονοδιαγράμματα. Και να μην γίνουμε πόλεις όπως δυσκολεύονται να χτίσουν αεροδρόμιο μετά από πάρα πολλές δεκαετίες. Βερολίνο, για παράδειγμα. Για να έχουμε μια αίσθηση καμιά φορά του πόσο σημαντική είναι η συμβολή του ιδιωτικού τομέα και του κατασκευαστικού κλάδου, αλλά και το πόσο προσπάθεια καταβάλει το ελληνικό δημόσιο, έτσι ώστε να συχνοτιστούμε, να συνεργαστούμε και να εκτελέσουμε τα έργα όσο γίνεται πιο έγκαιρα και όσο γίνεται εντός προϋπολογισμού. Η επόμενη ενότητα των έργων, η τέταρτη ενότητα, είναι οι αποκαταστάσεις φυσικών καταστροφών, θα έλεγα εγώ και αντιπλημμυρικά έργα, θα έλεγα και έργα ίδρυυσης, θα έλεγα και έργα άρδευσης. Χθες πήγαμε για παράδειγμα με τον Πρωθυπουργό το πρωί στην Αργολίδα. 155 εκατομμύρια ευρώ είναι 5 συγκεκριμένα έργα για την άρδευση στην Αργολίδα. Το βασικό θέμα που έχει ο νομός, αφού έχει ουσιαστικά μεγάλη εμπλοκή ο πρωτογενής τομέας. 155 εκατομμύρια ευρώ έργα, τα οποία σήμερα υλοποιούνται. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο εκτελεί 14 φράγματα, περίπου τα 250 εκατομμύρια ευρώ, και θα δημοπρατήσει μέσα από διαδικασίες του Δημοσίου ή και ΣΔΙΤ άλλα 18 φράγματα ύψους περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτά προσθέστε, γιατί ξέρω την αγωνία η οποία υπάρχει, ότι εκτελεί το Υπουργείο 7 συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική, ύψους 350 εκατομμύρια ευρώ. Όλα τα άλλα είναι έργα της περιφέρειας. Τα αντιπλημμυρικά έργα είναι στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αν χαρακτηριστούν στρατηγικής σημασίας. Και σε αυτά προσθέστε ότι πρόσφατα υπογράψαμε για ένα σημαντικό έργο στη Λέσβο, Τσικνιάς, πρόσφατα υπογράψαμε ένα σημαντικό έργο στη Λευκάδα, πρόσφατα υπογράψαμε ένα σημαντικότατο έργο στην Αιτωλοκαρνανία. Αυτή είναι συνεπώς μια άλλη, τέταρτη ενότητα έργων, τα οποία έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ακόμα και αυτά που δεν προλαβαίναμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να τα υλοποιήσουμε, τα μεταφέραμε και εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ. Εδώ θα προσθέσω και μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ έργα, τα οποία θα πρέπει να γίνουν εξαιτίας του Ντάνιελ στην Θεσσαλία. Να πω καλύτερα, στην κεντρική Ελλάδα. Εξαιρετικά δύσκολη άσκηση, γιατί θα έπρεπε να βρεις 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα δεν προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, μόνο 600 εκατομμύρια εξ αυτών. Και ταυτόχρονα να σχεδιάσεις με τέτοιο τρόπο το έργα, τα οποία να μπορούν να υλοποιηθούν στο ταχύτερο χρονικό διάστημα. Και προφανώς εξ αυτών τα 600 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο χρονοδιάγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σήμερα, που υπάρχει προσβασιμότητα στη Θεσσαλία, η περιφέρεια έχει εκτελέσει τα έργα ύψους 70 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε, 70 εκατομμύρια ευρώ η περιφέρεια και υπάρχει προσβασιμότητα και εμείς μιλάμε για 1,4 δις. Αυτό δείχνει τη δυσκολία της άσκησης. Και κλείνω στις υποδομές, για να κάνω και μία αναφορά στις μεταφορές. Κλείνω με πάρα πολλά έργα, περίπου 700 που γίνονται σε όλη την Ελλάδα και στα οποία δυστυχώς για εμένα δεν την χάνουν τη σημασία που θα έπρεπε. Γιατί είναι πολύ χαμηλότερο προϋπολογισμού και γιατί αφορούν τοπικές κοινωνίες. Αλλά για εμένα αυτά έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Πριν από 3 εβδομάδες επισκεφθήκαμε τον Παλαμά στην Καρδίτσα, που έχει πληγεί σημαντικότατα από τις φυσικές καταστροφές. Και δώσαμε με χρηματοδότηση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών 2 νηπιαγωγεία στην κοινωνία. Πριν από 1,5 μήνα είχαμε πάει με τον Πρωθυπουργό στην ίδια περιοχή και δώσαμε ένα κέντρο υγείας
με τον Υπουργό Υγείας, πλήρως εξοπλισμένο και με ανθρώπινο κεφάλαιο εκεί. Και έχουμε παραδώσει και τον Ε65. Τον Ε65 από τη Λαμία που πηγαίνει μέχρι την Καλαμπάκα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα νέα παιδιά, νέες οικογένειες γύρισαν και μας είπαν ότι αυτή είναι η καθημερινότητά μας πλέον που εμείς επιζητούμε για να μπορέσουμε να έρθουμε να μείνουμε στον Παλαμά. Καλύτερο σχολείο για το παιδί τους, ένα κέντρο υγείας για να υπάρχει ασφάλεια και πιο εύκολη και ασφαλής πρόσβαση σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Τέτοια έργα σε σχολεία, σε κέντρα υγείας, σε δικαστικά μέγαρα και αλλού γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Την άλλη εβδομάδα θα πάμε για ένα νέο δικαστικό μέγαρο στην Τρίπολη. Εμβληματικό κτίριο που έχει γίνει πολύ καλή δουλειά τον προηγούμενο χρόνο. Αυτά είναι πολλά μικρά έργα υψηλότατης κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Το να χτίσει ένα καινούριο σχολείο στο κάτω Ευρωκόπη, στα σύνορα της χώρας, είναι εξαιρετικά σημαντικό για την κοινωνική συνοχή στη χώρα. Άρα, όλα αυτά που σας είπα είναι σε τίτλους αλλά και χρονοδιαγράμματα έργα τα οποία υλοποιούμε και δρομολογούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Και κλείνω λέγοντας ότι γίνεται αρκετή, σημαντική και συντονισμένη δουλειά και στο πεδίο των μεταφορών. Διότι όσους δρόμους και να φτιάξουμε, αν δεν πείσουμε τον πολίτη να χρησιμοποιεί και μέσα μαζικής μεταφοράς, τότε θα είμαστε εδώ μετά από 5 χρόνια να συζητάμε τα ίδια. Γι' αυτό και ανανεώνουμε το στόλο των οχημάτων. Ήδη 270 νέα λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους της Αττικής. Θα φτάσουμε τα 950 μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Ήδη στη Θεσσαλονίκη έχει ανανεωθεί το 50% του στόλου των λεωφορείων στη συμπρωτεύουσα. Κινούμαστε με ταχύτερους ρυθμούς σε αυτό που λέγεται ηλεκτροκίνηση. 42 εκατομμύρια ευρώ έχουμε δώσει ως επιδότηση σε 11.000 συμπατριώτες μας το προηγούμενο εξάμηνο και ενισχύουμε κρίσιμες υποδομές οι οποίες έχουν ανάγκη και νέων σειρμών και βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών αλλά και ενίσχυση αυτών. Και αναφέρομαι για παράδειγμα στο σχέδιο νόμου το οποίο θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες για να έχουμε ένα νέο ενιαίο σιδηροδρομικό φορέα στην Ελλάδα, ένα νέο ΣΕ που από κάτω θα είναι η ΕΡΙΓΟΣΕ και το τμήμα της ΓΕΟΣΕ που αφορά το τροχαίο υλικό. Αναφέρομαι σε συχνές παρενέσεις, χρησιμοποιώ μια ήπια λέξη, του δημοσιογραφικού χώρου, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, για παράδειγμα στις γραμμές 2 και 3 στο μετρό, όταν οι 20-52 σειρμούς προμηθεύτηκε η χώρα πριν από 25 χρόνια δεν είχαν κλιματισμό. Άρα το να βάλουμε κλιματισμό για όσους εξημών είμαστε μηχανικοί δεν είναι μια εύκολη υπόθεση σε έναν σειρμό και προσπαθεί ο κύριος Κουρέτας μετά από πρόταση που έχει γίνει από μοναδική εταιρεία που βρέθηκε να λέει ότι μπορεί ίσως να το κάνω, μπορεί ίσως να το κάνω και αυτό σε 2 χρόνια. Αυτές είναι δυσκολίες τις οποίες προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, να κάνουμε καλύτερα τη ζωή του πολίτη και να διευκολύνουμε έτσι και το κυκλοφοριακό. Και κλείνω. Ας πούμε για τον Κηφισό, ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες της κυβέρνησης όπως είναι του ΤΑΙΠΕΔ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μετακινήσουμε ένα σημαντικό κομμάτι του φορτίου στον Κηφισό σε κέντρα logistics, εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου θα μεταφερθούν περίπου 20.000 μετακινήσεις που γίνονται ημερησίως στον Κηφισό από όλες τις μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται πάνω σε αυτόν τον οδικό άξονα. Με αυτόν τον τρόπο προσδοκούμε να απελευθερώσουμε λίγο το βάρος που υπάρχει στο συγκεκριμένο οδικό άξονα, έτσι ώστε να βελτιώσουμε και εκεί την καθημερινότητα του πολίτη. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να δούμε και να αξιολογήσουμε πρότυπες προτάσεις, να δούμε καινούργιες παραχωρήσεις που πρέπει να γίνουν σε διάφορους οδικούς και όχι μόνο άξονες της Αττικής, για να αντιμετωπίσουμε πλέον στην Αττική ένα οξύτατο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Άρα, με αυτές τις όσο μπορούσα πιο σύντομες σκέψεις, κωδικοποιημένες, αλλά και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, θέλω να ευχαριστήσω τον ιδιωτικό τομέα για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε, όχι πάντα ευθύγραμμη σχέση, αλλά εξαιρετική συνεργασία, γιατί τελικά το αποτέλεσμα, νομίζω και η επιθυμία όλων μας, είναι να βοηθήσουμε την κοινωνία
να πετύχουμε υψηλότερους βιώσιμους, διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες καλές ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και θα μου επιτρέψετε πάντα να κλείνω να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.